Αποφάσισα φέτος αυτή τη μικρή εκδήλωση που κανόνισε τα παιδιά από μόνα τους να σας μιλήσω για το δεκαήμερο της Καπαδοκίας. Το πώς οι Καπαδόκες ξεκινάνε το δεκαήμερο με κάποιες δικές τους παραδόσεις και αιτήματα. Το δεκαήμερο οι Καπαδόκες το λένε μικρό Πάσχα. Διάλεκτο, κουτσού, πασχελέ. Το δυναμό της άνθρωπα. Βασική επίδυση στην Καπαδοκία υπήρξε η άποψη πως οι ψυχές των ανθρώπων επανέρχονται από τον Άδη στην καθημερινότητα τη διάρκεια του το δεκαήμερου. Το οποίο το έλεγαν όλοι οι Γκρουντζανλά σαν ηλιά. 12 μέρες είναι ελεύθερες. Τι άλλο σας συμβαίνει και εσάς, με απολαμβάνετε την προσμονή των Χριστουγέννων περισσότερο από τον εορτασμό τους, αλλά σε μένα συμβαίνει. Στο δημοτικό η δασκάλα μας είχε συμβουλέψει τους γονείς μας να στολίζουμε από τις 20 έως 22 Νοεμβρίου για να απολαμβάνουμε το δέντρο μας. Από τότε, αν Νοεμβρίο, Δεκέμβρη, χωρίς να έχω στολίσει, με πιάνει κάτι. Ακολουθούν ποντιακά κάλτσα.
Πού λογαριάζει όλη στον ξενοδόχο. Αν θε τορισμό και πανηγύρια, μου είπε, να με παιχτεί να πάρουμε τα χαλιά. Συναρχή σκέφτηκα ότι μου έχουν πληρώσει να μου σπάσει τα νεύρα και λόγω κρίση δεν έδωσε. Αλλά επειδή αν βάλω κάτι στο μυαλό μου, τίποτα δεν είναι σταματά, λέω. Α βάλουμε και τα χαλιά και να στολίσω πια η δόλη. Παιδιά, το να στρώνει χαλιά στο σπίτι είναι μια ειδική εμπειρία η οποία σε την βίωνα ανάμεσα στα όχι Παναγία μου και στα πείτε μου ότι δεν έχουμε άλλα χαλιά, πείτε μου κι εσύ ένα ψέμα με οδήγησε σε συμπέρασμα για το μέλλον. Όταν, όποτε κι αν το κρυφτώ, δεν θα πάρω σπίτι μου χαλιά, αυτό το πράγμα σήκωσε. Μπράβο, καλή, έχει ξανακόσει πρόσεχε, να σε το έμπειρο κάτω. Και καταλήγει στο άχι μέση μου, δεν βαλεύει, απλά δεν βαλεύει. Τελικά τι έγινε. Όλα, τα έκανα όλα. Τώρα μένει να αφαιρεθεί ο χρόνος στον μπαμπά και να κατεβάσει το ποτάρι το διακριτικό μας δέντρο, ώστε να το στολίσω. Με τις περσινές μπάρες βέβαια, δεν βαριέσαι. Θα φτιάξω ωραία την ποδιά, η οποία θα περιμένει την υπέροχη ξύλινη φάρμα μας. Και ύστερα θα πιάσω το δέντρο. Θα βάλω όλες τις μπάρες με χρωματιά.
ακούσω. Θα ήθελα να σας ευχηθώ και εγώ και τις υπάρχουν καλές γιορτές. Πολύ πόλεμο γιορτό μάλλον. Να ευχαριστήσω το ΔΣ της Κάφρας, τον πρόεδρο, τον κ. Βρόσλο, όλους όσους βοήθησαν στην εκδήλωση και όλους όσους βοηθάνε στο να υπάρχουν νέα παιδιά που να βρίσκονται μέσα στο σύλλογο.